Πάμε τώρα λοιπόν να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρώην προπονητή του Ηρακλή, ο οποίος σήμερα ήταν στο Ιβανόφιο και φαντάζομαι και αυτό το χάρη και με την ψυχή του, όπως και ο κόσμος, τη νίκη του Ηρακλή πολύ πολύ εύκολη απέναντι στο Χαρλίο Τρικούπη. Ο λόγος για τον κύριο Στέφανο Πέρκο που είναι στην γραμμή μας. Coach Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλησπέρα χρόνια από πολλά, την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, τι κάνεις? Χρόνια και ζαμάνια. Βέβαια, έχουμε χρόνια που γνωριζόμαστε, έχουμε καιρό να βρεθούμε, μας ένωσε πάλι η κοινή μας, να πω, αγάπη. Να το πείτε, βέβαια να το πείτε. Το μπάσκετ βέβαια, και ακόμα ειδικότερο ο Ηρακλής. Και σας είδα να το χαίρεστε, είχατε καιρό να έρθετε στο Ιβανόφιο? Λόγω υποχρεώσεων ή όχι? Λόγω υποχρεώσεων τελευταία απουσίαζα, αν και γενικώς επειδή φέτος ήμουν αρκετά κάποιους μήνες εκτός πάγκων, όταν το Σάββατο έπαιζε ο Ηρακλής προτιμούσα να έρθω να δω την αγαπημένη μας ομάδα, που η οποία φέτος έκανε και μια αξιοζήλευτη πορεία και πιστεύω τα αποτελέσματα να φανούν πολύ σύντομα. Είναι πάρα πολύ κοντά πλέον, coach. Είναι μόλις μια νίκη μακριά. Ήδη βρίσκεται στον τελικό με ένα πολύ εύκολο παιχνίδι σήμερα. Αρχικά το σχόλιο σας για αυτό το match απέναντι στην πέμπτη ομάδα του πρωταθλήματος, το Χαρλίο Τρικούπη. Φάνηκε από την αρχή ποιος θα κερδίσει. Νομίζω ότι το ξέρανε και οι άνθρωποι του Χαρίλαου και εμείς που ήρθαμε πρωτού ξεκινήσει το παιχνίδι, ότι θα ήταν κατά κάποιο τρόπο διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο Χαρίλαος Τρικούπης εκπλήρωσε και με το παραπάνω το στόχο του, και μόνο που βγήκε στα play-off είναι μια τεράστια επιτυχία για τον Τίνο, το φίλο μας τον Τίνο τον Καλαμπάκο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η μόνο απορία που θα έχει ο κόσμος ήταν πόσο θα πήγαινε η διεύρυνση του σκορ και τίποτα παραπάνω. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής ήταν τυχερός που ομάδα που έχει όλους αντιπάλους σε εισαγωγικά στο 2-0. Ναι, οι αντίπαλοι που μπορούσε να κινδυνεύσει έστω για λίγο, όπως ήταν η πρώην ομάδα Ορμής Αγιάς και ο Ιπποκράτης, πήγαν εκτός και play-off. Και ο Διαγόρας, μπράβο, είχε χάσει εκεί μέσα. Αυτές οι ομάδες βγήκαν εκτός play-offs, οπότε θεωρώ ότι με μια νίκη πια ο Ηρακλής είναι στην Basket League που τόσο της λείπει αυτή η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι 8 ολόκληρα χρόνια. Είχατε κάνει και εσείς την δική σας προσπάθεια στα προηγούμενα χρόνια ως προπονητής του Ηρακλή. Βέβαια, ήμουνα και παλιότερα, το 7-8. Σε δύσκολα χρόνια, πολύ δύσκολα χρόνια. Σε δύσκολα, νομίζω έχουμε χαρακτηριστεί για τα δύσκολα. Με γερό στο μάχη, ναι. Ναι, και στην ομάδα της Α2 την πρώτη χρονιά που πήγαμε, που στόχος ήταν να σωθεί, και μην ξεχνάτε ότι η ομάδα ήταν μεταξύ τρίτης τέταρτης θέσης, με ΑΕΚ, Καβάλα και Κόρυβο μέσα. Βέβαια. Ήταν μια και με πολλά μικρά παιδιά μέσα στο ρόστερ. Πλέον ήρθε το, αν και άργησε πολύ, γιατί 8 χρόνια το ξέρετε ότι πονάνε, δεν είναι ένα και δύο, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα, έτσι, δηλαδή... Νομίζω ότι είναι τυπικό, να μην το ματιάξουμε βέβαια. Φτού, αλλά μια νίκη είναι, μια νίκη. Μια νίκη είναι, θεωρώ ότι δύσκολα δεν μπορεί κανείς ούτε ο αντίπολος να πιστέψει ότι μέσα στο Ιβανόφιο θα έχει την παραμικρή τύχη. Εμείς χαιρόμαστε πραγματικά που βλέπουμε την ομάδα να πάει τόσο καλά. Εγώ προσωπικά θέλω να δώσω και από τον αέρα συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Κώστα το Μέξα που ανέλαβε σε μια δύσκολη καμπή την ομάδα και τα πήγε θαυμάσια, θεωρώ. Τη διοίκηση που τρέχει όλο αυτό το project, είναι δύσκολα αυτή την εποχή να μπορέσει να βγάλει υγεία. Και στους φιλάθλους, οι οποίοι πραγματικά εγώ παρατηρώ όλη τη χρονιά όσο ήμουν εκεί, ότι δείξανε μια αξιοζήλευτη συμπεριφορά. Συμπαράσταση κοντά, ναι. Μπράβο, ναι. Ήτανε κοντά μεν, κόσμοι δε. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα πολύ δύσκολο. Είναι διπλό κέρδος αυτό. Διπλό κέρδος. Μπράβο, μπράβο. Ξέρουμε. Και σήμερα νομίζω, coach, το χαρήκατε το Ιβανόφιο πάλι. Το χάρηκα πάρα πολύ, το χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα που είδα και σένα μετά από τόσα χρόνια. Και εγώ. Και έφυγαμε, όλοι φύγαμε δηλαδή, με μια αίσθηση ικανοποίησης και προσμονής πότε θα γίνει το επόμενο, το τελευταίο το μάτι για να χειροκροτήσουμε την άνοδο. Επειδή ξέρετε πολύ καλά τις ομάδες και την κατηγορία, σας έκανε αίσθηση το break της Καστοριάς μέσα στην Καρδίτσα με 84-90 πριν από λίγο? Κοιτάξτε, σίγουρα φαντάζομαι, δεν έχω δει πώς ήταν η προγνώση. Τα προγνωστικά θα δίνανε προβάδισμα στην Καρδίτσα. Λόγω έδρας, αλλά... μάλλον. Ναι. Μπράβο, λόγω έδρας και λόγω καλύτερων τελευταίων εμφανίσεων, θεωρώ. Αλλά επειδή αυτά τα παιχνίδια δίνουν περισσότερο άγχος στο γηπεδούχο, σε αυτόν που έχει το πρέπει, θεωρώ ότι χωρίς να έχω δει το παιχνίδι ακόμα, ότι η Καστοριά πήγανε χωρίς ιδιαίτερη ψυχολογική πίεση, τους βγήκαν προφανώς τα σουτ για να φτάσουν σημείο να βάλουν 89, αν δεν απατώ, με πόντους. Με αποτέλεσμα 90. Ναι. 90, ναι. Θεωρώ ότι η Καστοριά δεν υπερβαίνει συνήθως 60-70 πόντους. Για να βάλει 90, σίγουρα βάλανε μεγάλα σουτ απ' έξω. Οπότε, σύντο χρόνο, το άγχος θα βάρινε τους παίχτες της Καρδίτσας και ήρθε αυτό. Βέβαια,
χωρίς να θέλω να γίνω ο μάντης, μην εκπλαγείτε. Ο Σταμένκοβιτς είχε 4 τρίποντα με 24 πόντους. Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά ο Κακλαμάνος Καρδίτσας είχε 27 πόντους με 6 τρίποντα. Δηλαδή έβαλε και η Καρδίτσα. Ξέφυγε το πράγμα. Μα η Καρδίτσα βάζει. Το θέμα είναι ότι είδα ότι έβαλε. Έφαγε και πολλά. Έφαγε και πολλά. Που σας λέω ότι η Καστοριά κατά μέσο όρο δεν υπερβαίνει τους 60 πόντους στην επίθεση. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι και μέσα στην Καστοριά δεν αποκλείεται να γίνει και από εκεί το break. Δεν έχει τελειώσει, λέτε, η σειρά. Όχι, θεωρώ πως δεν έχει τελειώσει. Όχι, γιατί είναι και οι δύο με πολύ έμπειρους coach στην κατηγορία. Είναι μπαροτοκαπνισμένοι και οι μεν και οι δε παίκτες. Και δεν θεωρώ απίθανο να γίνει αυτό. Το πιο απίθανο είναι, που το απεύχομαι, ποτέ να μην καταφέρει ο Ηρακλής, που το θεωρώ όχι, εντάξει. Απίθανο έως αδύνατο. Όποιος και να είναι, Καστοριά ή Καρδίτσα, απλά θα έρθει στο Ιβανόφιο. Μα και οι ίδιοι θα το ξέρουν. Θα περάσει μια βόλτα, coach. Μπράβο, και οι ίδιοι θα το ξέρουν. Έτσι, δηλαδή, έτσι, δεν είναι, τα παιδιά είναι σχετικά, ξέρουν τι γίνεται. Αλλά και παρόλα αυτά και μόνο που θα έρθουν να παίξουν έστω ένα παιχνίδι στο Ιβανόφιο, εγώ θεωρώ ότι είναι επιτυχία και για αυτό. Εννοείται, που φτάσαμε μέχρι εδώ. Όπως και σήμερα που πιστεύω ότι με πολύ με αλτρουισμό οι φίλαθλοι του Ηρακλή χειροκροτήσαν και τα παιδιά του Μεσολογγίου και αυτό ναι. Τους τιμάει ιδιαίτερα. Ναι. Και χάρηκα και γι' αυτό που είδα αυτό το χειροκρότημα το υποτικό από τους φιλάθλους του Ηρακλή. Μπράβο τους. Είπατε νωρίτερα για τον Κώστα Μέξα και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί όταν ανέλαβε και αντικατέστησε τον κύριο Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, δεν ξέρω πώς ήταν αυτοί που πίστευαν ότι ο Ηρακλής μπορεί να έχει μια καλή θέση στα play-off, μπορεί να τερματίσει δεύτερο στο πρωτάθλημα. Τότε έκανε κάποιες εμφανίσεις πολύ κακές, είχε βαριές ήττες, είχε φάει μια κατοστάρα από το Μαρούσι, αν θυμάστε. Πέρα από εκείνη την ήττα με το Διαγόρα στο κύπελο. Και ερχόταν ο Κώστας ο Μέξας, βέβαια γίνανε και κάποιες αλλαγές, ήρθε ο Πολιτάρχου, επέστρεψε ο Ρουτκάουσκας, αλλά έπρεπε να έχει αυτό που λέμε για εσάς τους προπονητές που είναι πολύ δύσκολο, το μαγικό ραβδί. Τι θεωρείτε ότι άλλαξε ο κύριος Μέξας στην ομάδα, πέρα από τα παιδιά που ήρθαν και ο Λιάπης που βοήθησε, που ήρθε και αυτός. Κοίταξε, να μην κάνουμε να. Ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης είναι ένας εμπειρότατος προπονητής και πέρυσι έδειξε πάρα πολλά δείγματα γραφής. Θεωρώ ότι ο Κώστας ο Μέξας καταρχήν έφερε, όπως είπατε, τον Λιθουανό που είναι μεγάλη μονάδα και νομίζω ότι τους απελευθέρωσε λίγο παραπάνω, κατά τη γνώμη μου, τους αθλητές. Συν η παρουσία του Πολιτάρχου που σε πολλά παιχνίδια, από όσα είδα εγώ, δηλαδή ήταν ο MVP της ομάδος, μεγάλο πολυβόλο. Κυρίως είναι αυτό ότι τους απελευθέρωσε, ίσως τους τόνισε παραπάνω την αίσθηση της ευθύνης που είχαν απέναντι στον κόσμο, απέναντι στο ίδιο το σωματείο, γιατί νομίζω θα ήταν πολύ καταδικαστικό αν δεν κατάφερνε φέτος ο Ηρακλής να ανέβει. Γιατί μετά τον Ιωνικό όλες τις άλλες ομάδες θεωρώ ότι ήταν του χεριού του, να το πω έτσι, χωρίς να είναι υποτιμητικό ούτε για τους υπόλοιπους συλλόγους. Και νομίζω ότι πήρε ένα ρίσκο ο Κώστας, το οποίο δικαιώθηκε πανηγυρικά. Γι' αυτό και τον συγχαίρομαι και στον αέρα. Βεβαίως και του αξίζει, γιατί από τότε που ήρθε άλλαξαν πολλά στην ομάδα και η ψυχολογία και αυτό που είπατε. Στην Καστοριά. Το διπλό με στην Καστοριά. Ναι. Λίγοι το πιστεύανε αυτό το διπλό με στην Καστοριά. Αν θυμάμαι καλά, ήταν Νοέμβρη μήνα, δεν θυμάμαι. Ναι. Ήταν η αφιτηρία του ξεπετάγματος της ομάδος. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας, γιατί είστε άνθρωπος του μπάσκετ και προπονητής φυσικά όλα αυτά τα χρόνια, για αυτό που όχι πάει να γίνει, τόσες μέρες λέγαμε πάει να γίνει, σήμερα έγινε, σήμερα ψηφίστηκε. 16 ομάδες του χρόνου στην Α1, 4 να υποβιβάζονται σε σχέση με το 14-2 που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και με όλο αυτό το μπάγαλο που έχει δημιουργηθεί coach φέτος με την Α1, με ομάδες να μην κατεβαίνουν, την κόντρα Ολυμπιακού Παθναϊκού και όλα αυτά, ο Ηρακλής αυτή την Α1 επιστρέφει μετά από 8 χρόνια με 16 ομάδες, με 4 να υποβιβάζονται σε ένα νέο πρωτάθλημα. Το σχόλιο σας για όλες αυτές τις αλλαγές. Κοιτάξτε, καταρχήν θα χαρακτηρίσω λυπηρά όλα τα προηγούμενα γεγονότα. Βέβαια, εμένα προσωπικά δεν μου πέφτει λόγος, δεν με αφορά, αλλά εγώ σαν προπονητής, σαν άνθρωπος του μπάσκετ, αισθάνθηκα πολύ άσχημα με όλα αυτά που διαδραματίζονταν και διαδραματίζονται αυτόν τον καιρό. Τώρα, όσο αφορά για το ότι πέφτουν περισσότερες ομάδες και ανεβαίνουν και υπάρχουν περισσότερες, εμένα με βρίσκει σύμφωνο, γιατί θεωρώ πάντοτε σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κατηγορίες, όχι μόνο στην Basket League, αλλά και στα επόμενα, πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανακατάταξη. Να μην υπάρχουν σταθερό, δηλαδή να πέφτουν πολύ και θα ανεβαίνουν πολύ. Αυτό να δίνει κίνητρο στις ομάδες να μην επαναπαύονται, να είναι διαρκώς σε εγρήγορση, να έχουν στόχο περισσότερες ομάδες
ακόμα και το να σωθείς είναι ένας στόχος, έτσι δεν είναι, να μην υπάρχει ψυχασμός. Να μην είσαι αδιάφορος μέσα στη χρονιά. Να μην είσαι αδιάφορος και αυτό ας μου επιτραπεί κιόλας με τους φίλους παράγοντες να δημιουργεί και μια διέγερση στους παράγοντες, να κρατάνε τις ομάδες και πληρωμένες και έτοιμες μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Και να μην διαλύονται στα μισά τη σεζόν. Μπράβο, μπράβο, να το είπα λίγο ευγενικά. Το συμπλήρωσα εγώ. Γιατί ναι, έχουμε δει πολλά. Έχουμε μπράβο. Δει πολλά, ναι. Γιατί να σου πω και κάτι. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις για μήνες αδιάφορο βαθμολογικά τους παίχτες, να τους κρατήσεις με κίνητρο. Είναι δύσκολο. Ενώ αν έχει το κίνητρο ή του προς τα πάνω ή του προς τα κάτω της αποφυγής, νομίζω τον κρατάς περισσότερο ζωηρό, μεγαλύτερο κίνητρο και τη διοίκηση να ασχολείται σωστά και ενεργά με τους αθλητές της. Μάλλον θα σας ξαναδούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, στο επόμενο παιχνίδι. Σίγουρο, μόνο που απομένει, coach, είναι να δούμε αν θα είναι Τετάρτη ή Σάββατο. Μόνο αυτή η αγωνία είναι, δεν έχουμε άλλη. Θα προτιμούσα να είναι Σάββατο για να έρθει και περισσότερος όλοι κόσμος, όλοι να είναι γιορτή. Αυτό γιατί για να γίνει είναι... βέβαια πρέπει να κερδίσει η Καρδίτσα μεθαύριο. Εγώ έχω μια μικρή πρόβλεψη, αλλά αυτό είναι η προσωπική μου. Διπλό Καρδίτσας, νέο break. Έτσι νομίζω, έτσι νομίζω. Καλό θα μας κάνει, γιατί ο Ηρακλής θα είναι ακόμα πιο ξεκούραστος και γιατί θα πάμε και Σάββατο. Ο μόνος κερδισμένος είναι ο Ηρακλής τώρα, γιατί η παίχτης έχει και κουρασμένα παιδιά. Έχουν τραβήξει μεγάλο λούδι. Βέβαια. Να και ταλαιπωρημένοι από τραυματισμούς. Και νομίζω πρέπει να το κάνω και στα σχόλια. Ήταν πάρα πολύ έξυπνη η απόφαση του Κώστα του Μέξα στο μάτς με τον Εθνικό που θα το κερδίζαν έτσι κι αλλιώς. Που άφησε τρεις εδώ. Ναι, ήταν νομίζω ότι μια κίνηση που δείχνει ότι πρώτα απ' όλα δεν έχει ανασφάλειες και δεύτερον ότι είναι έξυπνη προπονητικά. Ότι βλέπει μπροστά. Έξυπνη, ναι. Έναν ταλαιπωρημένο παίκτη τι θα κερδίσει. Ναι, σε ένα διάφορο παιχνίδι, τίποτα. Ο Καλατζίδης, ο Δημήτρης σήμερα πετούσε. Σε κούραστος, γάρ. Βέβαια. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Ναι, ήταν έξυπνη κίνηση από τον coach. Και από τη δίκη δεν ξέρω ποιος το αποφάσισε. Και σήμερα νομίζω επίσης έξυπνα σκεπτόμενος έκανε και rotation στο τέλος. Με τέτοια μεγάλη διαφορά έβαλε και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος. Τι κερδίσεις 30, τι 10, έτσι, το ίδιο πράγμα είναι. Κράτησε φρέσκια την ομάδα και μακριά από εδώ, μακριά από τραυματισμό. Δίνεις χρόνο και στους άλλους, ναι. Έτσι. Θα τα πούμε ξανά με την επόμενη νίκη που θα είναι και άνοδος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.